πω λίγα λόγια για το θερινό σχολείο Γούνας. Το θερινό σχολείο Γούνας το είχα προτείνει πέρυσι στην Ομοσπονδία Γούνας, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γούνας και τη Διεθνή Ομοσπονδία. Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή και πέρυσι υλοποιήσαμε το πρώτο θερινό σχολείο, τη συνέχεια του οποίου ουσιαστικά ξεκίνησε από σήμερα να υλοποιείται εδώ, στις σχολές της ΕΠΑΣ Μαθητείας. Στόχος της ιδέας της πρότασης ήταν να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την περιοχή μας. Δηλαδή όλο αυτό το πλούτο και την παράδοση που έχει. Το οποίο ενώ παλαιότερα μπορεί πολλοί να το γνωρίζουν, όσο περνάνε τα χρόνια λιγότεροι το γνωρίζουν, γιατί δεν απευθυνόμαστε στο ίδιο κοινό. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ο στόχος του θερινού σχολείου ήταν να διαφημιστεί η περιοχή μας, αλλά και να αναδείξουμε όλα αυτά που έχουμε να προσφέρουμε. Ταυτόχρονα, καθώς η Γούνα καταναλώνεται αυτή τη στιγμή από ηλικίες περίπου 40 με 60, μέσω αυτού του θερινού σχολείου, στόχο έχουμε να φέρουμε νέα παιδιά τα οποία είτε σπουδάζουν σχέδιο, είτε σπουδάζουν μόδα κλπ. Και να ανακαλύψουν την Γούνα ως ένα ύφασμα. Ως εργαλείο δουλειάς για το δικό τους αύριο. Ακριβώς. Και το οποίο έτσι είναι πολύ προτιμότερο να έχεις κοντά σου παιδιά πριν γίνουν γνωστοί σχεδιαστές κλπ. Παρά και έτσι ώστε να τους έχεις πείσει για την αναγκαιότητα χρήση της Γούνας, αλλά και για το πόσο όμορφη είναι η Γούνα. Πόσα παιδιά λοιπόν ήταν, κύριε Παναγιώτου, στο σεμινάριο και πώς θα κρατήσει όλο αυτό? Έχουν κάνει έτσι 100 άτομα. Ναι. Και πήραμε 31 παιδιά. 31 παιδιά. Από τα οποία 5 είναι από την περιοχή και 26 είναι από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε συμμετέχοντες από Κίνα, από Κορέα, από Αμερική, από Βρετανία, από Γαλλία, από Ρουμανία, από Λιθουανία, Εστονία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία. Δηλαδή από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Χθες φτάσαμε στην Καστοριά. Θα μείνουν στην Καστοριά μέχρι και τη Δευτέρα. Μετά θα πάνε στη Σιάτιστα για άλλες 3 μέρες. 6 μέρες θα μείνουν Καστοριά και 3 μέρες στη Σιάτιστα. Στη Σιάτιστα. Έχουμε προγραμματίσει έτσι και επισκέψεις σε επιχειρήσεις. Γιατί αυτό το οποίο έχει το μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής μας είναι το γεγονός ότι βλέπεις όλο τον κλάδο. Ότι εδώ και μαθαίνεις και τα βλέπεις με τα μάτια σου. Και βλέπεις όλο τον κλάδο από τη Φάρμα μέχρι το κατάστημα λιανικής πώλησης. Και αυτή την πορεία έχουμε προγραμματίσει να πάμε να τη δούμε και να συνειδητοποιήσουν, ας πούμε, το τι είναι ο κλάδος της Γούνας. Ουσιαστικά τον έχεις εδώ πέρα σε μια μικρογραφία. Έχουμε προγραμματίσει επίσης επίσκεψη στη Μαυριώτισσα. Μια μέρα θα πάμε στη σπηλιά του Δράκου. Θα υπάρχουν και αυτά. Θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια βόλτα με το καραβάκι έτσι, του Δήμου. Με σκοπό να αναδείξουμε και τον τόπο μας, τις εκκλησίες μας, όλα αυτά τα οποία έχει να προσφέρει η Καστοριά στον επισκέπτη. Yeah. Και αυτό είναι η καλύτερη διαφήμιση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά που γυρίσαν πέρυσι, κάποια που είχαν έρθει πέρυσι, κάποια από αυτά θέλαν και φέτος να συμμετάσχουν. Επειδή είχαν μείνει εξαιρετικά ικανοποιημένα, είχαν έρθει και κατά διάρκεια του έτους ξανά στην Καστοριά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε έτσι συμμάχους και διαφημιστές της περιοχής μας. Yeah. Είναι μια επένδυση για το μέλλον δηλαδή. Αυτό είναι και το σημαντικό του μήνυμα. Εκπαιδευτής είναι ο κύριος Βασίλης Καρδάης, έτσι, που είναι έτσι ψυχή του θερινού σχολείου και βοηθάνε και όλοι, πάρα πολλά και μέλη του Δέλτα Σίγμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας και με ο πρόεδρος ο κύριος Κοσμίδης είναι αυτός έτσι, που τρέχει και πάρα πολύ γύρω από αυτό.